Όπως ακριβώς την υπομένη των δεσποτικών και θεομικών
Έτσι, κατά αναλογία σήμερα, Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, γιορτάζουμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό που είχε τον κύριο ρόλο στην Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με στοργική μητέρα. Η μητέρα αγαπά το παιδί της και πονάει γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, ουθενεί και χαροποιεί. Και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα σαν ταπεινή προσευχή. Όποιος αγαπά τους εχθρούς, αυτός γρήγορα θα γνωρίσει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν τους αγαπά, μας λέει ο Άγιος Ιωαννός ο Αθωρίτης, γι' αυτό δεν θέλω ούτε και να γράψω. Όμως τον λυπάμαι, γιατί βασανίζει τον εαυτό του και τους άλλους και δεν θα γνωρίσει τον Κύριο. Αυτό ακριβώς είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού τιμωμένου προσώπου, του Αγίου Πνεύματος, όπως μας πληροφορεί ο Άγιος Ιωαννός, ότι με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζεται ο Κύριος και το Άγιο Πνεύμα γεμίζει όλο τον άνθρωπο και την ψυχή και τον νου και το σώμα. Έτσι γνωρίζεται ο Θεός και στον ουρανό και στη γη. Για να γνωρίσει κανείς τον Κύριο δεν χρειάζεται να είναι ευθούσιος ή επιστήμονας, αλλά χρειάζεται να είναι υπάρχος, εγκρατής, να έχει πνεύμα ταπεινό και να αγαπά τον πλησίον. Ο Κύριος θα αγαπήσει μια τέτοια ψυχή, θα τη φανερώσει ο ίδιος τον εαυτό του και θα την διδάξει τη Θεία αγάπη και ταπείνωση και θα της δώσει κάθε τι ωφέλιμο για να βρει ανάμωση κοντά στον Θεό. Άλλο να πιστεύεις πως υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις τον Θεό. Υπάρχουν ψυχές που γνώρισαν τον Κύριο, όπως είναι οι Άγιοι μας, οι οποίοι όντως φροντίζουν και κρύβονται με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο για να μην πέσουν στην υπερηφάνεια. Υπάρχουν ψυχές που δεν τον γνώρισαν, αλλά πιστεύουν στον Θεό, όπως είμαστε κάποιοι από εμάς. Υπάρχουν όμως και άλλες που ούτε τον γνώρισαν ούτε πιστεύουν. Και ανάμεσά τους υπάρχουν ακόμα επιστήμονες και διανοούμενοι. Τότε μιλάμε για απιστία. Η απιστία είναι αυτή η οποία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Και θα αναρωτηθεί κανείς, πώς είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Θεό? Η απάντηση, μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτό γνωρίζει και μας διδάσκει. Αλλά μήπως το Πνεύμα είναι ορατό? Οι Απόστολοι το είδαν να κατεβαίνει σε πύρινες γλώσσες και εμείς το αισθανόμαστε μέσα μας. Είναι γλυκύτερο από κάθε τι το κοιείδω. Αυτό γεύονταν οι προφήτες και μιλούσαν στον λαό και ο λαός τους πρόσεχε. Οι Άγιοι Απόστολοι πήραν Άγιο Πνεύμα και κήρυξαν σωτηρία στον κόσμο χωρίς να φοβούνται τίποτε, γιατί το Άγιο Πνεύμα τους ενίσχυε. Όλοι οι Απόστολοι και μετά οι μάρτυρες και ύστερα οι Άγιοι ασκητές πήγαιναν χαρούμενοι στο μαρτύριο και τα πάθη. Και όλα αυτά γιατί το Άγιο Πνεύμα, το αγαθό και γλυκή, έρχει την ψυχή στην αγάπη του Κυρίου. Και έτσι η ψυχή δεν φοβάται τα βασανιστήρια, ένεκα της γλυκύτητας του Αγίου.